Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτεκνάω. Κόσα εδώ και σήμερα θα δούμε το unboxing του Death Under Chroma από τη Razer. Είναι ένα ποντίκι το οποίο, να σας πω την αλήθεια με το χέρι στην καρδιά, δεν περίμενα ότι θα ανοίγα ποτέ. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να πάω να δώσω το πλήρε αντίτιμο του, ώστε να το κάνω μόνο και μόνο unboxing. Ήμουνα τυχερό και το κέρδισα σε ένα giveaway τη σελίδα Badass 5 Kill στο Facebook. Κάποιοι φίλοι με είχαν ταγκάρει, και έτσι και εγώ για να δώσω ευκαιρία σε κάποιου φίλου μου που ήξερα ότι ήθελα να μπήκα και του τάγκαρα. Και έτυχε το. Νικητήριο σχόλιο να είναι το δικό μου. Τα παιδιά από, το, από τη σελίδα μου το έστειλαν και του ευχαριστώ πάρα πολύ. Το okay. συγκεκριμένο από όσο μου είπαν, του το έδωσε η Ζέγκετρον Οπότε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σα πω και σα είπα και πριν, δεν υπήρχε περίπτωση να πάω να δώσω τα χρήματα μόνο και μόνο για να αγοράσω το ποντίκι αυτό. Αλλά ευκαιρία έτσι τα έφερε η τύχη η άτιμη ώστε να μπορέσω να το δοκιμάσω, να το ανοίξω και να το δείξω και σε εσά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντίκι αυτό που προμοτάρει πάρα πολύ είναι η λέξη χρώμα, που μπορεί και αλλάζει χρώματα. Συγκεκριμένα 16 εκατομμύρια χρώματα τον αριθμό. Έχει 10.000 dpi sensor 4G από κάτω, οπτικό δέκτη, οστε, οπτικό αισθητήρα ώστε να μπορεί να σκρολάρει άνετα. Και ότι είναι ultra εργονομικό, έχει 5 προγραμματιζόμενα κουμπάκια τα οποία τα ρυθμίζεις μέσα από το sign-ups όπως θες, όπως και το φωτισμό όπως θες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συγκεκριμένο ποντίκι τι και πώς είναι, να το ανοίξουμε. Το κουτί είναι αρκετά απλό, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, απλά κάποια χαρακτηριστικά του ποντικιού, κάποιες γνώμε από άτομα τα οποία παίρνουν μέρο σε τουρνουά για το ποντίκι και το χρησιμοποιούν και πάμε να ανοίξουμε το ποντίκι να δούμε τι έχει μέσα το πακέτο. Αυτό που βλέπω είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια γενικά δεν είναι τόσο θεαματικά τα πακέτα της Razer. Θυμάμαι παλιά που έβλεπα από πάρα πολύ κόσμο ότι ήταν υπερβολικά τρομερά και καλά τα πακεταρίσματα αλλά και πάλι μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε το ποντίκι εδώ πέρα και ας περάσουμε πριν να ανοίξω το ποντίκι να δούμε λίγο πρώτα με τι έρχεται μαζί μάλλον το ποντίκι. Λοιπόν, το ποντίκι όπως βλέπουμε εδώ έρχεται με ένα σετ δύο των αυτοκολλήτων τα οποία ανάλογα με τα πώς θα στρέφουμε στην κάμερα, στα μάτια μας βασικά, αλλάζουν χρώμα. Έρχεται με ένα manual σε διάφορες γλώσσες σχετικά με κάποιες πρώτες οδηγίες για το ποντίκι. Exclusive rewards for the Razer Faithful, εντάξει τα κλασικά μηνύματα και... Congratulations, there is no turning back, yes. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ποντίκι αυτό καθε αυτό. Αρκετά απλή συσκευασία. Το ποντίκι είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Πριν ανοίξω το ποντίκι και σας το δείξω και εσάς, θα δούμε πρώτα το καλώδιό του, το οποίο είναι αρκετά μακρύ και είναι sleeve έχει φασμάτινη επένδυση και είναι το USB του gold plated. Τι σημαίνει gold plated, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά μέχρι τώρα και έχω ακούσει κάθε λογής πράγμα. Λοιπόν, gold plated επιχρυσωμένο δεν σημαίνει ότι έχει χρώμα χρυσό απ' έξω. Όχι. Γιατί έχω δει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο κάνει unboxing, κάνει reviews και κάθεται και λένε να κοίτα είναι χρυσό άρα είναι επιχρυσωμένο. Όχι. Αυτό που κοιτάμε όταν το ποντίκι μας είναι gold-plated, είναι μέσα τα τέσσερα, τα τέσσερα σειρματάκια που έχει το USB, εδώ μέσα, να είναι επιχρυσωμένα. Γιατί γίνεται αυτό. Καθώς το USB μπει μέσα στο θηλυκό, το USB για να κουμπώσει το ποντίκι μας, κάνει καλύτερη επαφή ο χρυσός, επειδή είναι όλκιμο και ελατό υλικό, δηλαδή είναι πάρα πολύ μαλακό και πλάθεται πάρα πολύ εύκολα, κάνει πάρα πολύ καλή εφαρμογή, με το αντίστοιχο θηλυκό μέσα στο USB που δέχεται και έτσι δεν έχουμε απώλειες σήματος από σκόνη, από αέρα, από οτιδήποτε. Ο καλύτερος αγωγός είναι το ασήμι όμως το ασήμι με το που έρθει σε επαφή με τον αέρα οξυδώνεται κατευθείαν, οπότε δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε η πιο φθηνή και καλή λύση είναι ο χρυσός επειδή κάνει πολύ καλή επαφή και έτσι έχουμε πάρα πολύ αρκετά καλή μάλλον ε, διαμεταγωγή σήματος. Γι' αυτό παιδιά όταν ακούτε gold plated, μην δίνετε σημασία στο απ' έξω, τι είναι το μέσα μετράει. Πάμε να δούμε το ποντίκι όμως, να μην σας τρώω άλλο το χρόνο. Το ποντίκι είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά βαρύ, 105 γραμμάρια ζυγίζει από όσο ξέρω. Ε, βλέπουμε το σύμβολο της Razer το οποίο νομίζω φωτίζεται. Βλέπουμε δύο μεγάλα κουμπιά. Αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση στα, ποντί, στα, ποντίκια τη Razer είναι αυτά εδώ τα μεγάλα κουμπιά. Ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να είναι τόσο μεγάλα και αν είναι εύχριστα πραγματικά. Το πρώτο πράγμα που καθώ το πιάνω είναι ότι είναι αρκετά μεγάλο. Αν έχει μεγάλα χέρια δεν θα έχει πρόβλημα. Τα κλικ του, το feedback είναι αρκετά καλό. Σα έχω πει ότι όταν παίζετε Total LOL και συναφή παιχνίδια. Ε, μετράει πάρα πολύ το feedback του tactile που έχουν οι διακόπτε. Γιατί όσο πιο πολύ τα πατά, τόσο πιο πολύ φθήρονται και μετά από λίγο καιρό, είτε τα πατά είτε δεν τα πατά, δεν έχει κανένα νόημα. Η ροδέλα του. Η ροδέλα του είναι απλή πλαστική. Να σα πω την αλήθεια, από μια πρώτη επαφή, έτσι όπω το βλέπω τουλάχιστον, μου φαίνεται πολύ πιο φθηνή σε σχέση με το υπόλοιπο ποντίκι. Το ποντίκι έχει πολύ καλή κατασκευή, αλλά η ροδέλα του μου φαίνεται πολύ πιο φθηνή και πολύ ελαφριά σε σχέση με το υπόλοιπο ποντίκι. Ε, έχει ένα κλικ προς τα κάτω, ένα κλικ προς τα δεξιά, δηλαδή μόνο προς αυτή την πλευρά ε, χτυπάει και κάτω, κάτω, και δεξιά και προς πίσω, εντάξει, scroll, είναι και scroll out. Λοιπόν, απλά μου φαίνεται λίγο ψεύτικη, λίγο. Σε σχέση με το υπόλοιπο ποντίκι, γιατί το υπόλοιπο ποντίκι φαίνεται υπερβολικά καλό και στιβαρό. Βλέπουμε δύο κουμπιά από εδώ από το πλάι, τα οποία, για να δούμε, το ένα μπορώ και το φτάνω πάρα πολύ γρήγορα. Το άλλο λίγο πρέπει να φέρεις το χέρι σου λίγο στο πλάι για να μπορέσεις να το ακουμπήσεις. Ε, εάν ήταν λίγο πιο μέσα νομίζω θα ήταν λίγο πιο βολικό, αλλά και εντάξει, είναι αρκετά χρήσιμα για να πας... Γενικά αυτά τα δύο πλήκτρα σε όλα τα ποντίκια είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ε, είτε για σελίδε, να πα πίσω μπρο, είτε να βάλει ε, σλότ στα παιχνίδια που παίζει εξτρά. Βλέπουμε τρία υλικά τρία, ο σχεδιασμός του είναι τριπλός. Μία επιφάνεια ματ, αρκετά smooth από πάνω, αρκετά μαλακή, η οποία είναι καλό αυτό γιατί όταν υδρώνει το ποντίκι μας δεν χλιστράει και επίσης καθαρίζει και αρκετά εύκολα, ούτε αφήνει δαχτυλιές αν ήταν γλος. Εδώ πέρα βλέπουμε στο ενδιάμεσο μία, μία επιφάνεια, που είναι αρ αρκετά πιο τραχιά από αυτήν. Οπότε, καθώ πηγαίνουμε προ τα μέσα, η επιφάνεια γίνεται πιο τραχιά. Προφανώ, επειδή το κρατάμε για να υπάρχει περισσότερη λαβή, ώστε να μην μα γλιστράει το ποντίκι καθώ κάνουμε τα σκύλ μα. Λοιπόν, και κάτω έχουμε λάστιχο. Προφανώ, πολύ καλό το touch το λάστιχο, αν και πιάνει λίγο πιο εύκολα βρωμιά και καθαρίζεται λίγο πιο δύσκολα. Ε, αλλά πολύ καλό. Αρκετά ωραίος σχεδιασμός, το θέμα είναι ότι έχει πολύ ψηλή καμάρα. Οπότε συνίσταται για άτομα με μεγάλα χέρια. Αν έχετε μικρά χέρια, ίσω να μην σα βολέψει τόσο. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Αλλά στοιχεία είναι εδώ. Πιο τραχιά επιφάνεια. Και όσο πάμε πιο πάνω, πιο smooth επιφάνεια. Λοιπόν, ο αισθητήρα εδω από κάτω είναι αισθητήρα 4G Optical, όπω βλέπετε, sensor με ακρίβεια 10.000 dpi. Θα σα πω τα περισσότερα ποντίκια και γενικά χρειαζόμαστε μέχρι 3-4.000 max. Ε, εάν όμως έχετε μεγάλες οθόνες, για παράδειγμα 3-4 οθόνες ή πάρα πολύ μεγάλης ανάλυσης, είναι καλό να έχει πολλά DPI. Τώρα το πώς θα τα χρησιμοποιήσετε είναι άλλο θέμα. Και τι είναι το DPI. Είναι distance per inch. Πώς η απόσταση διανύει το ποντίκι μας καθώς το μετακινούμε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα DPI είναι... Ε, 5.000 DPI μάλλον είναι πόσες, πόσες πίξελ, Πόσα πίξελ διανύει σε μία ίντσα, καθώς μετακινώ μία ίντσα το χέρι μου, πόσα πίξελ θα μετακινηθεί το ποντίκι. Αρκετά καλή μεγάλη ε, ακρίβεια μπορώ να πω, βασικά από τις πιο μεγάλες που υπάρχουν. Ε. Τώρα, έχει τρία, α, τρία λαστιχένια, σκληρά λαστιχένια pads, όμως ας μικροειδηγόμαστε. Το συγκεκριμένο ποντίκι, αυτό που πλασάρει είναι τα χρώματα του. Για να δούμε. Ας το φωτίσουμε λοιπόν. Όπως βλέπουμε, επειδή το συγκεκριμένο ρυθμίζεται μόνο μέσα από το Synapse και το DPI του και τα χρώματά του και το τι μοτίβο θέλω και τι να ανάβω, προς το παρόν το preset είναι, όπως βλέπουμε, κάνει πάλι σε όλα τα χρώματα. Δηλαδή αρχίζει και να βοσβήνει όλα τα χρώματα. Τα μόνα μέρη που φωτίζονται του ποντικού, προφανώς όπως φαίνονται, είναι αυτό εδώ το σύμβολο και αυτό εδώ η ροδέλα μάλλον μπροστά. Τα χρώματά του, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι τόσο πολύ έντονα, είναι αρκετά διακριτικά θα έλεγα, ίσως και λογικά μπορούν να ρυθμίζονται μέσα από το Synapse. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Το συγκεκριμένο ποντίκι έτσι που το πιάνω είναι αρκετά στιβαρό, αρκετά καλά. Όμως 65 ευρώ γιατί στην Ελλάδα το συγκεκριμένο ξεκινάει από 62 και πάνω, βάλε και τα μεταφορικά μέσα, πάμε καλά 68-69 ευρώ. 60 τόσα ευρώ για ένα ποντίκι το οποίο σε σχέση στηρίζεται στο προηγούμενο The το οποίο προηγούμενο The Thunder ήταν αρκετά καλό ποντίκι από όσο έχω διαβάσει οι κριτικές. Δεν είχα ποτέ Razer ποντίκι, η αλήθεια να λέγεται. Το δικό μου ποντίκι κάνει 40 ευρώ, το έχετε δει. Δείτε τα προηγούμενα unboxing που έχω. Ε... Τώρα, το συγκεκριμένο ποντίκι προσφέρει αυτό εδώ το φως. Σα... Ως χρήστη, επειδή και το δικό μου ποντίκι φωτίζεται και το έχετε δει και το ξέρετε, μπορώ να πω ότι δεν θα προσέξετε ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, το ότι ανάβουν τα φωτάκια. Όταν παίζει, σιγά μην κοιτά το ποντίκι σου. Το μόνο πράγμα που δεν κοιτά, αν το πληκτρολόγιο μπορεί. Το ποντίκι μπορεί να μην το κοιτάξει ποτέ. Οπότε νομίζω ότι προσωπικά ο Κώστα είναι το, Είναι ωραίο touch, αλλά ε, δεν νομίζω ότι είναι το selling point του, άσχετα άμα όλη η σειρά στηρίχθηκε σε αυτό το κρώμα. Τώρα, αυτό που μένει είναι η αντοχή στον χρόνο. Προσωπικά έχω διαβάσει ανάμεικτα σχόλια και καλά και κακά. Πολλοί είναι ενθουσιασμένοι για αυτό το ποντίκι, το τοποθετούν στα ψηλά. Εγώ προσωπικά έχω άλλη άποψη, έχω άλλο ποντίκι ω top ε, γι' αυτό. Στο εξωτερικό έχει 85 ευρώ. Ελλάδα υπάρχει το εξή παράδοξο, πριν από λίγο το βλέπα. Το συγκεκριμένο ποντίκι ξεκινάει από 62 ευρώ. Το απλό The Thunder το The Thunder έχει από 74 και πάνω ευρώ. Το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πώ γίνεται ένα παλαιότερο ποντίκι το οποίο υστερεί σε ένα χαρακτηριστικό. Άντε, πε το χρώμα όσο να πει είναι παραπάνω. Κοστίζει περισσότερο από ότι αυτό εδώ. Ε, η πιο φθηνή τιμή που βρήκα είναι το The Thunder ε, Words of Tanks Edition, το οποίο έχει 50 ευρώ περίπου. Το πιο φθηνό που βρήκα. Τώρα, εάν εσείς μπορείτε να διαθέσετε 65 και πάνω ευρώ για ένα ποντίκι, πολύ ευχαρίστω μπορείτε να πάτε να τα πάρετε. Προσωπικά, ενώ είναι ωραίο, είναι στιβαρό ποντίκι, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά όμορφο. Ο αισθητήρα του περιττών να πω ότι όταν συνδέεται κατευθείαν στο preset του μπαίνει σε πάρα πολύ χαμηλά DPI και δεν μπορεί να τα ρυθμίσει πάνω από το ποντίκι τα, το, το, πόσο γρήγορα θα πηγαίνει, πρέπει να ανοίξει το software, κάτι που σε περιορίζει αρκετά, γιατί σε πολλά ποντίκια γίνεται on the fly Ρύθμιση, αλλά και πάλι γούστα είναι αυτά. Φαίνεται αρκετά καλό. Τα πλαστικά του, όπως ακούτε, είναι αρκετά καλά. Το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει πάρα πολύ είναι η ροδέλα. Η ροδέλα φαίνεται υπερβολικά ψαυτική για το ποντίκι. Δηλαδή, ενώ το χαρακτηριστικά του, η υφή του, η αίσθηση που σου αφήνει στο χέρι είναι αρκετά βαρύ, αρκετά καλό ποντίκι. Τώρα η ροδέλα, ρε παιδιά, φτιάξτε καμιά ροδέλα λίγο πιο στιβαρή. Δεν κακά Αυτό εδώ ήταν, παιδιά ένα σύντομο review. Δεν το έχω δουλέψει. Προφανώ το άνοιξα τώρα το ποντίκι. Θα το δουλέψω λίγο καιρό να δω πώ θα πάει. Είμαι περίεργο να δω. Αν και σα έχω πει προσωπικά, θα θεωρώ λίγο τσιμπημένη την τιμή του. Αλλά σα είπα και το παράδοξο ότι το απλό του The Thunder είναι πιο ακριβό από αυτό. Marketing tricks. Δεν ξέρω, εσεί θα το κρίνετε. Τώρα, και ζυγίστε τι απόψει σα. Ξέρω ότι πολλοί πάτε και παίρνετε Razer και την αγαπάτε την εταιρεία και καλά κάνετε και τη στηρίζετε. Πολλοί από εσά δεν τα συμπαθείτε. Εγώ προσωπικά, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι λίγο πιο εκτιμημένο. Τώρα, για 65 ευρώ τι μπορείτε να βρείτε, σίγουρα. Στα 50 και άνω ευρώ, παιδιά, οι τιμέ, μάλλον η προσφορά σε καλά ποντίκια αυξάνεται. Ζυγίστε τι επιλογέ σα, ψάξτε καλά αν σα ικανοποιεί κάτι. Εγώ σα παρουσίασα όσο πιο αντικειμενικά μπορώ το συγκεκριμένο ποντίκι. Το θεωρώ αρκετά στιβαρό, έτσι όπω το με μια πρώτη επαφή. Δεν το έχω δουλέψει, δεν ξέρω τι θα βγάλει σε βάθο χρόνου. Σίγουρα μπορώ να σα πω ότι το ποντίκι που χρησιμοποιώ ήδη με έχει βγάλει μέχρι τώρα 2,5 χρόνια και συνεχίζει σκυλή και δεν δουλεύει, χωρί να έχει πάθει τίποτα. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το χρόνο και τι εντοχέ. Όσοι έχετε το συγκεκριμένο ποντίκι, σα παρακαλώ, αφήστε ένα σχόλιο στα... στα comments κάτω, ένα σχόλιο στα σχόλια λοιπόν, και πείτε μου. Τι σα αρέσει αυτό, τι δεν σα αρέσει αυτό και πόσο σα έχει βγάλει μέχρι τώρα σε βάθο χρόνου. Ήμουν ο Κώστα, τσεκνακνάω, σας σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και να ευχαριστώ ξανά στα παιδιά από την Μπέντα Κίλε ε, οι οποίοι μου... μου το έστειλαν εφόσον το κέρδισα. Πραγματικά ήταν Εντελώς Ξύπνησα μια μέρα και βλέπω ένα μήνυμα κέρδισε. Όπα λέω, τι έγινε τώρα. Προσωπικά. Δεν θα βάζα να πάω αύριο να πάρω με 65 ευρώ ποντίκι. Προσωπικά. Τώρα εσεί δείτε τι επιλογέ σα. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας τη εκτεκνάω. Ελπίζω να σα άρεσε η παρουσίαση και το unboxing. Αυτό εδώ ήταν το ποντικάκι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πείτε μου κάτω, σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Σα κράτησε όσοι το έχετε, δεν σα κράτησε. Περιμένω τα σχόλια και τι απόψει σα. Λοιπόν, γεια σα, τη εκτεκνάω ξανά. Κώστα, Τα λέμε. <Τι>